Να ξέρει. Ό,τι κάτσε. Είσαι καλά. Εντάξει. Μπράβο, πάμε. Τον κρατάω αγκαλιά τη μοναξιά μου και τον αχίλι της αγγίζουν τα δικά μου. Όταν το χέρι μου χαϊδεύει το σκοτάδι και χαρακώνω τη ζωή μου σε ένα βράδυ, κάθε φορά που ένα φως θα με δακρύζει, κάθε φορά που ένα αστέρι θα γυαλίζει, κάθε φορά με στον καθρέφτη εμένα βρίζω. Νύχτες φωτιάς απογειώνω με μαζί σου, κι αυτή τη νύχτα στη φωτιά μαζί μου αφήσου. Κι εγώ που πάντα απ' τη στάχτη μου γεννιέμαι, ουράνιο τόξο στον ορίζοντα πλανιέμαι. Είσαι αστέρι που όταν σβήνει, εγώ παγώνω ένα αστέρι που όταν εγώ τελειώνω. Είσαι αστέρι του ημέρα, το ζηλεύει ένα αστέρι που για πάντα θα με κλέβει. Είσαι αστέρι που όταν σβήνει, εγώ παγώνω ένα αστέρι που όταν πέφτει και εγώ τελειώνω. Είσαι αστέρι του ημέρα, το ζηλεύει ένα αστέρι που για πάντα θα με κλέβει. Κάθε φορά που σαν σκιά θα τριγυρίζω, κάθε φορά που το μαχαίρι θα γυρίζω, κάθε φορά που σε γυρεύω με τα μάτια, κάθε φορά που εγώ μαζεύω τα κομμάτια. Μόνο με μαζί σου, κι αυτή τη νύχτα στη φωτιά μαζί μου αφήσου. Κι εγώ που πάντα τη στάχτη μου γεννιέμαι, ουράνιο τόξο στον ορίζοντα πλανιέμαι. Είσαι αστέρι που όταν σβήνει, εγώ παγώνω ένα αστέρι που όταν πέφτει κι εγώ τελειώνω. Είσαι αστέρι του ημέρα, το ζηλεύει ένα αστέρι που για πάντα θα με κλέβει. Είσαι αστέρι που όταν σβήνει, εγώ παγώνω ένα αστέρι που όταν πέφτει και εγώ τελειώνω. Είσαι αστέρι του ημέρα, το ζηλεύει ένα αστέρι που για πάντα θα με κλέβει. Είσαι αστέρι του ημέρα, το ζηλεύει.
εδώ παγώνω ένα αστέρι που όταν πες κι εγώ τελειώνω. Σκεφτόμουν τώρα που σε έβλεπα, Στέφανε. Σε έχω γνωρίσει το 1982. Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι ζω πάρα πολύ περίεργα που ξαφνικά κάτσαμε εμείς οι δυο τώρα εδώ και πρέπει να κάνουμε συνέντευξη, έτσι. Δεν θέλω να κάνουμε συνέντευξη, θέλω να μιλήσουμε έτσι σαν φιλάκια όπως μιλάγαμε τώρα στα παρασκήνια και όπως έτσι όταν συναντιόμαστε, επειδή σ' αγαπώ πάρα πολύ και εσύ τη θέλω πάρα πολύ. Γιατί δεν πήγαινα σινεμά στη Γαλλία, γιατί δεν τα λες. Τώρα θα τα πούμε. Λοιπόν, έτσι σε κοίταγα τώρα που τραγουδούσες και λέω, αυτόν τον άνθρωπο τον έχω γνωρίσει το 1982. Στη Γαλλία, στο Παρίσι, μέσα από κάποιον κοινό φίλο, το Γιαννάκη, και μου είπε έτσι μια μέρα ο Στέφανος. Ήσουν δε ο φοβερός φαινόμενο τότε πιανίστας και μου έπαιξε και κάτι θυμάμαι στο πιάνο, τρελάθηκα και αυτό που μου άρεσε εσένα ήταν έτσι αυτό το φοβερά αντίθεσο που έχει σαν άνθρωπος που και βγαίνει και στο πιάνο σου αυτό. Θα σε έλεγα ροκά κλασικό. Γιατί σου βγήκε κακό. Γενικά στη ζωή μου βγήκε κακό. Τη ζωή σου, ναι. Ναι. Από τότε, από το Παρίσι. Από τότε, ειδικά τότε, γιατί έκανα τρομερή επανάσταση να πετάξω, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μια καριέρα κλασικής μουσικής και άρχισα να ψάχνω σε άλλα πράγματα. Υπήρξε αφορισμός πλήρες, δηλαδή, από τον κόσμο εκεί. Όταν λέω τον κόσμο, εννοώ από τους δασκάλους μου, από, αν θέλεις, όλη τη high society, την Αμερική κτλ. Μου κόψα κανονικά το κεφάλι όταν αποφάσισα ότι εγώ δεν θέλω να ακολουθήσω την καριέρα του κλασικού. Εκτελεστή. Αλήθεια. Ναι, μεγάλος πόλεμος. Γιατί όμως ήσουν τόσο σίγουρος ότι δεν ήθελες να κάνεις αυτό, τότε πότε τα σπούδαζα, τι γινόταν. Άλλα τα σπούδαζα και είχα ξεκινήσει ήδη να κάνω καριέρα σαν πιανίστας. Απλώς δεν με εξέφραζε αυτού του είδους η επικοινωνία που είχα με τον κόσμο. Δηλαδή αυτή η απόσταση, γιατί πραγματικά υπάρχει μια απόσταση. Ναι. Τώρα προτιμώ έτσι όπως κάνω, δηλαδή το ότι κάνω τις συναυλίες που κάνω, τα γήπεδα κτλ. Και παίζω την κλασική μουσική και ο κόσμος τη ρουφάει την κλασική μουσική όχι επειδή πρέπει, επειδή είναι must ή επειδή πάνε σε ένα χώρο για κάπως, γιατί υπάρχουν δυστυχώς και αυτά, αλλά την ακούνε γιατί τη χαίρονται. Τους έρχεται και πιο φυσικά. Ναι, ακριβώς. Τους έρχεται πιο φυσικά. Δεν τους σερβίζεις κάτι που έτσι πολύ... Ναι, είναι πολύ συντηρητικό το κοινό, πιστεύω, που... Είναι η ίδια η μουσική η οποία επιβάλλει, αν θέλεις, κάποια μια σοβαρότητα και... χωρίς βεβαίως να σημαίνει ότι η κλασική μουσική δεν είναι η αρχή όλης της μουσικής. Έτσι, για να είναι κλασική σημαίνει ότι πέρασε τις εκτάσεις του χρόνου. Αλλά όλα αυτά με κάνανε, σου λέω, και πέρασα και δύσκολα χρόνια στην Γαλλία, πάρα πολύ. Γελάω τώρα και γιατί. Γιατί θυμάμαι και θέλω να την πεις αυτή την ιστορία. Που μου είπες, που έπαιζες μια φορά σε ένα... Η δασκάλα με την Γαλλικά. Ναι, αυτό θέλω να την περιγράψεις όπως έγινε, όπως ακριβώς, σε παρακαλώ. Λοιπόν, Το μάθημα με τη διαφυγήτριά μου, τη Μακαρίτσα, την... Ετών. Τότε ήταν... είναι κακό, δεν το λέω. Δεν είναι 90 τόσο. 99%. Ναι, κάπου εκεί. Αλλά ήταν... 99% που λέμε. Ήταν άψογο. Για πες μου, δηλαδή, πες αυτό που έγινε. Τότε, σκάλα, μια φορά μου είχε βάλει το μάθημα, γινόταν ως εξής. Δεν ήταν μάθημα που γίνεται σε μια τάξη οδείου. Ήταν σε ένα χώρο έτσι τεράστιο όπως είναι εδώ, καλή ώρα. Όπου υπήρχαν δύο πιάνα και υπήρχε κοινό. Αλλά όταν λέω κοινό τώρα, όχι αστέρια. Κοινό μιλάμε, τέλος πάντων, όλες οι κυρίες οι οποίες πίνανε τον καφέ τους. Τη δασκάλα σου. Ναι, πίνανε τον καφέ τους. Σε κάθε πάψη μουσική άκουγες και κάτι θορύβου, τα φλιντανάκια. Τα φλιντανάκια, όλα αυτά. Τέλος πάντων. Και μου είχε βάλει λοιπόν, το μάθημα γινόταν μια φορά τη βδομάδα και έπρεπε κάθε εβδομάδα να ετοιμάσεις ένα καινούριο κομμάτι. Το οποίο έπρεπε όμως να το παίξεις τέλεια. Δεν είχε να σκαλώσεις ενότητες κτλ. Μου είχε βάλει λοιπόν ένα κομμάτι του Ραβέλ, ένας Γάλλος συνθέτης καταπληκτικός. Ναι, ο Ραβέλ, βεβαίως. Το όνομα. Λοιπόν, ήταν δύσκολο κομμάτι. Πραγματικά μου βγήκε η Παναγία να το μάθω. Μελέτη. Το έβγαλα το κομμάτι, πήγα γρήγορα, φοβερά. Φαντάζομαι. Ναι. Είναι από τον Κασπάρ Ντεναμίνη, μια σουίτα, το Σκαρμπό. Δηλαδή όσα παιδιά ασχολούνται με την κλασική μουσική το ξέρουν το κομμάτι. Ξέρουν τη δυσκολία του. Μάλλον, την εκτέλεση. Τέλος πάντων το είχα καταφέρει να το βγάλω, πήγα αρκετά ενθουσιασμένο στο μάθημα. Και πραγματικά το έπαιξα το κομμάτι, χειροκροτήσανε όλες οι κυρίες από κάτω.
Και εγώ γυρνάω να δω τη δασκάλα μου. Ναι. Γιατί είναι επιβράβευε. Εδώ να χαμογελάει τουλάχιστον. Και ήτανε ζωχαδιακιά με. Λοιπόν, τι δεν της άρεσε. Δεν της άρεσε καθόλου. Άσε λοιπόν να μου λέει και πως παίζεις έτσι και κάνεις επίδειξη τη τεχνική σου με τη μουσική του αντιγραφικού συνθέτου. Τέλος πάντων μου έστειλε ένα κατεβατό. Ναι, ναι. Και τα λοιπά, τα αντίστα κι εγώ. Και στη βγαίνω κι εγώ λοιπόν, σε στήριξη λοιπόν και στα γαλλικά δε όλα αυτά. Ευχαριστούγημα ήταν. Ναι, ότι καταπιέζομαι, ότι αυτό και δεν με αφήνει να παίξω όπως θέλω και ότι είναι παροχημένη. Τις τάπες όλα αυτά. Ναι, ναι, μπράβο. Και τέλος πάντων λέω, εγώ έτσι νιώθω το κομμάτι ότι πρέπει να το παίξω. Ναι. Και εκείνη την ώρα μου λέει το φοβερό, δεν θα μου πεις εσύ πως παίζουμε Ραβέλ, διότι εγώ έχω κοιμηθεί με το Ραβέλ. Μιλάμε τώρα για το 1935 και τα λοιπά. Κουμένο κάγκελ. Δηλαδή, ναι, εάν... τώρα είναι σαν να, λέμε, σαν να λέμε ότι και εγώ θα κοιμηθεί με τη Μαντώ Μαυρογένους, δηλαδή, για τέτοιες αποστάσεις, για κάτι. Ζε, πώς λέγεται αυτό τα γαλλικά, Ζε Κουσέ. Βέβαια, Ζε Κουσέ, βέβαια, θα βέβαια, ήταν φοβερό. Μεγάλη φράση. Μεγάλη φράση, με τσάκης εκεί, δεν μπορούσα από τίποτα, λέω, οκ, έχεις δίκιο. Τι έπαθες ακριβώς και πήγες στο νοσοκομείο. Έπαθα μια οξία μορφή πνευμονίας, τώρα ακριβώς δεν ξέρω να σου πω. Η οποία και ήταν και... Όχι, δεν έχω λατώσει πολύ το κάρισμα. Α, εντάξει. Όπου ήταν επίφοβη γιατί θα μπορούσε από ό,τι μου είπαν ήταν μια κίστη να σπάθει και να μου πρέπει να μ' ανοίγουν τις τέτοιες, θα γλίτωσα αυτά. Και ως παρθένος, και ανακάλυψα... καταλαβαίνω τι έπαθες εκεί μέσα. Και ανακάλυψα επίσης ότι και το σηκώτι μου ήταν πάρα πολύ άσχημα και αυτά τα δύο δηλαδή. Ναι, αυτά πρέπει να τα προσέχουμε. Όπου είχα και εγώ ένα στεροφωνικό ορό, μία από εδώ, μία από εκεί. Έμεινα στο νοσοκομείο. Ήταν υπέροχοι βέβαια οι άνθρωποι εκεί. Και έμαθα τους έκανες και περάσανε πάρα πολύ ωραία εκεί. Φώναζε, όχι αυτό, όχι αυτό. Την πρώτη μέρα μόλις είδα τις σιριγκάνες, ας πούμε, και τα έτσι. Τη δεύτερη μέρα ήρθε. Αλλά το συγκινητικό ήταν ότι ήταν τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι να με δουν. Νοσοκομείο. Έλα. Και αυτό ήταν απίστευτο. Δηλαδή αυτό μου έδωσε θάρρος και με έκανε πάλι να αρχίσω να αποκτώ λίγο εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Ναι. Γιατί με είχα χάσει εντελώς. Ο έρωτας σου έλειψε στο νοσοκομείο. Όχι. Όχι. Όχι, δεν μου ήλυσε. Ειλικρινά δεν μου ήλυσε. Δεν είχα πρώτα απ' όλα τις πρώτες 5 μέρες. Ήμουνα σε κατάσταση σχεδόν θητού. Δηλαδή δεν καταλάβω από τον πυρετό 40 και με τους ορούς που με αυτά να καταλάβω. Ξέρετε, μου ήλυσε όμως. Το πιάνω. Το πιάνω σου ήλυσε. Το πιάνω μου ήλυσε. Μα δεν είναι ο έρωτάς σου το πιάνω. Τι μου λες τώρα. Για αυτόν τον έρωτα μιλάω. Αν μιλάω για αυτόν τον έρωτα, σίγουρα μου ήλυσε. Να σου πω, ξέρεις τι θέλω να σε παρακαλέσω να κάνεις, να μου παίξεις μου αυτό το φοβερό το κομμάτι το. Που ξέρετε δεν παίζεται καθόλου εύκολα. Το πέταγμα της μέλης. Αυτό. Το πέταγμα της μέλης. Σε προκαλώ. Με προκαλείς κιόλας. Ναι. Α, με έστειλες. Thank you.
ξέρεις πολύ καλά, θα τον βλέπεις και μετά σου λέει πώς το παίζει εσύ. Και συγκεκριμένη ερώτηση, πόσους βαθμούς έχουμε στο κάθε ματάκι? Τι να τα λέμε αυτά τώρα. Πες το, ρε παιδί μου, γιατί σε πειράζει, θέλω να ξέρω εγώ. Ιωσόνο τραβομάρα γκράντε. Πόσοι? 12 ας πούμε. Και ουθενά 13. Κάπου εκεί. Λοιπόν. Λοιπόν, και μου έχουν δώσει το τραπέζι που κάθεται η κυρία Κανελίδου. Μπροστά φαντάζομαι κεντρικά, ναι. Ναι. Κεντρικά και μπαίνεις μέσα. Και πάω στο χάι κανονικά. Ναι, για πες το. Ναι, ναι, ακούει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Α, ωραία. Και στέκομαι έτσι. Ναι. Τραγουδάω ένα τραγούδι και σταματάω το τραγούδι και λέω και σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μια καταπληκτική τραγουδίστρια, πολύ αγαπημένη μας, η κυρία Αλέκα Κανελίδου και μια άσχετη κυρία. Δεν το πιστεύω. Το έκανες αυτό το έγκλημα. Η οποία κυρία βεβαίως αισθάνεται φορά περίεργα, διότι η κυρία Κανελίδου εντάξει είναι στο δίπλα τραπέζι, δεν την έχω πάρει χαμπάρι, είναι εδώ. Πέφτουν οι προβολείς και η κυρία κοιτάει έντρομη αυτή τη στιγμή. Οκ. Αυτό ήταν. Και δύο φορές. Η κυρία Κανελίδου ωραία φυσικά. Η κυρία Κανελίδου που σας άδικε, γι' αυτό τη ζάζει. Η κυρία Κανελίδου, πέρα από καταπληκτική τραγουδίστρια και ένας άνθρωπος με φοβερό ήθος, έχει και φοβερό χιούμορ. Α, ωραία. Επομένως πιστεύω ότι το χάρηκε κατά των εισαγωγικών και εκείνη το ίδιο. Θα έχεις κάσει τα γέλια. Το θέμα του βέβαια το πήρα χαμπάρι μου το είπαν στο τέλος της παράστασης. Ναι, αν δεν το κατάλαβα. Τα άλλα έχουν συμβεί. Φαντάζομαι να βγαίνει μία. Αυτό. Ναι, είναι να πω ένα. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν από ένα ντουέτο. Πάση περιπτώσει, λέω με την Αλέξα Σπεντανέμου στο Διογέννη. Και σου βγήκε άλλη. Και βγήκε, ήταν άρρωστη η Αλέξα, βγήκε η Βίκη Χαρίτου και λέω κυρίες και κύριοι, η Αλέξα. Αυτά. Η Αλέξα είχε το ίδιο χιούμορ. Βέβαια, όχι. Α, το έχει. Σαφέστατα. Και πολλές άλλες σε προσωπικό επίπεδο που δεν κάνει, πούμε. Όχι, δεν κάνει. Όχι, δεν κάνει. Ούτε λίγο κάτι που να κάνει. Κάτι που να κάνει. Κάτι που να κάνει. Δηλαδή, με ποιαν τάχει το βλέπει. Ναι, όταν τα έχω το βλέπω. Να σου πω, είναι και τις πρώτες δύο μέρες είναι λίγο δύσκολο. Α, είναι και ωραίο όμως. Υπάρχει μια μαγεία. Πολλά λέμε, δεν μπορώ. Πολλά λέμε. Πολλά λέμε. Να παίξουμε, να τραγουδήσουμε. Δεν πάμε να μιλήσουμε μουσικά. Μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε μουσικά. Αμέ. Με λάθη και τέτοια. Με όλα. Θυμάσαι τίποτα. Εγώ θυμάμαι, δεν είναι απλώς. Θυμάμαι, τραγουδάω τέτοια. Όπως 12. Και ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξίας μου δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12. Και ελπίδα μου κρεμάστηκε σε ένα τηλέφωνο που έμεινε νεκρό και την καρδιά μου που φωνάζει να πω. Και μεγαλώνει η απόσταση για μας. Απόσταση είναι δώδεκα. Κι ένα τηλεφώνημα. Πίσω από κάθε τι βαγγίζεις και δεν κοιτάς εγώ. Σαν να φεύγω τα μάτια μου και δεν κοιτώ εγώ. Αυτό δεν το θέλω.
και χώρι και τι πει. Ξανά, είναι ποτέ. Ωρα και εγώ και τι. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Στραγιός θα γίνεις, το ξέρεις. Τα πάντα που ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς. Μένα μου πες, αν θα καθείς δεν θα χαθώ. Καμία σχέση με αυτό που βλέπετε τώρα. Παρόλο που τώρα σε προτιμώ. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είσαι από τους άντρες που μ' αρέσουν. Ρε παιδί μου, πώς θα γίνει. Σε χαιρόμαι λοιπόν.
Ξέρεις πως εδώ και δυο μήνες είμαι συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Και θέλω να ξέρεις πόσο άσχημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Και θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω. Πόσο πολύ σ' αγαπώ. Θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι σκόνη ακόμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα νύχτα είμαι λιώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα πουλιά. Γράφια, λίγο λίγο μου φεύγει το χρώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι σκόνη και θρύψαλα. Γίνομαι μαζί σου, μισό ξέρεις τιμή σου. Όσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Σκόνη και θρύψαλα, θα γίνομαι μαζί σου. Σκόνη και θρύψαλα, να γίνομαι μαζί σου. Σκόνη και θρύψαλα, να γίνομαι μαζί σου. Άκρα καρδούλα μου, άνθρωπούλα μου, στην αγκαλιά σου θέλω να κάνω. Μίλα μου, γέλα μου, χαμογέλα μου, μαζί σου στο όνειρο να ξεχαστώ. Κι όπως θα φεύγω πως μου θα σ' ονειρευτώ. Να μ' αγκαλιάσεις κι εγώ να προσπαθώ. Για μια